Καλημερίζω τον πρόεδρο από το Ρέθυμνο της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρεθύμνου, τον κύριο Χαράλαμπο Σφακιανάκη. Πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριε Σφακιανάκη. Τους φίλους ακροατές σας. Είμαστε σε ετοιμότητα, κύριε Δουργεράκη. Ναι. Έγινε, όπως είπατε, ναι. Έγινε την περασμένη Τετάρτη η παγκρίτια σύσκεψη των σωματείων των συνταξιούχων της Κρήτης, με πρωτοβουλία προφανώς της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Ομοσπονδιών Συνταξιούχων, για να ξανασυζητήσουμε και να ξαναθερμάνουμε, αν θέλετε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα. Η περιφερειακή αυτή σύσκεψη ήταν η τελευταία σε επίπεδο Ελλάδας, έχουν προηγηθεί σε όλες τις άλλες περιφέρειες και έτσι και εμείς εδώ κάναμε αυτή την σύσκεψη με έντονο προβληματισμό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και οικονομικά και υγείας και όλα τα οποία τα γνωρίζετε και εσείς, τα γνωρίζουν. Θα πάρετε πίσω χρήματα που λέγανε και μέσα στο Δεκέμβρη από αναδρομικά, κύριε Σφακιανάκη? Καλά, δεν λένε μέσα στο Δεκέμβρη τα αναδρομικά, προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία ενστερνίζεται και εφαρμόζει η κυβέρνηση, αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα θα πάρουν, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, όσοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Βέβαια, χθες διάβαζα στην ειδησιογραφία ότι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο υπάρχει συζήτηση για λήψη πολιτικής απόφασης που να λέει ότι αναδρομικά επικουρικών συντάξεων και δώρων θα πάρουν όλοι όσοι δικαιούνται να πάρουν, γιατί δεν δικαιούνται όλοι. Άσχετα με το αν έχουν προσφύγει άσχετα, ή όχι στη ακριβώς, δικαιοσύνη. Άσχετα αν έχουν προσφύγει ή όχι στα δικαστήρια. Ευχόμαστε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, να γίνει δεκτό, να υλοποιηθεί αυτή η συζήτηση και να υπάρξει πολιτική λύση, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας συνταξιούχος ο οποίος δικαιούται να πάρει και δεν θα πάρει επειδή δεν έχει προσφύγει στα δικαστήρια. Μα η αλήθεια είναι ότι αυτό ζητούσε το σύνολο των συνταξιουχικών ενώσεων σε όλη την Ελλάδα, να υπάρξει πολιτική απόφαση, γιατί διαφορετικά και διαμαρτυρίες δημιουργεί και ανισότητες δημιουργεί, και άλλοι δεν είχαν λεφτά να προσφύγουν στα δικαστήρια, να πάνε να βρουν δικηγόρους ή οτιδήποτε άλλο. Τα ξέρετε όλα αυτά. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί τα ζούσατε. Έβγαιναν και κάποιοι υπουργοί και τη σημερινή κυβέρνηση και συνδικαλιστικές οργανώσεις που έλεγαν, προέτρεπαν τους συνταξιούχους να μην προσφέρουν στα δικαστήρια, γιατί μόνο έξοδα θα δημιουργήσουν. Ναι. Λοιπόν, άρα πρέπει αυτή τη στιγμή και είναι και περίοδος που εμείς πιέζουμε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένας συνταξιούχος ο οποίος θα μείνει εκτός από τα αναδρομικά. Μάλιστα. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν το καινούριο χρόνο θα πρέπει να δοθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους και σε όλες τις συντάξεις, γιατί η απόφαση μιλά μόνο για τις κυρίες συντάξεις, και ενώ οι επικουρικές μένουν απ' έξω. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα, ότι υπάρχουν μεγάλες προσωπικές διαφορές στις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γι' αυτό εμείς τι λέμε τώρα, τι ζητάμε, τι απαιτούμε από την κυβέρνηση? Να ενσωματώσει αυτές τις προσωπικές διαφορές στις συντάξιμες αποδοχές, έτσι ώστε να πάρουν όλη την αύξηση, όλοι οι συνταξιούχοι την αύξηση το 7,75%, γιατί αν δεν γίνει αυτό, η μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων δεν θα δει στην τσέπη του ούτε μισό ευρώ αύξηση, διότι θα την απορροφήσει η προσωπική διαφορά. Δεν ακούμε τίποτα καινούριο, παραμένουν όλα τα ίδια. Γι' αυτό λέτε είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, κύριε Σφακιανάκη. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Και ο προγραμματισμός που αναπτύχθηκε λέει ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρι θα έχουμε πανελλαδικές κινητοποιήσεις και στην Αθήνα μια πανελλαδική, αλλά και περιφερειακές κινητοποιήσεις, για να πιέσουμε έτσι ώστε να δοθούν πολιτικές λύσεις, να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που μας ταλανίζουν.
πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα των συνταξιούχων και να δώσει τις αναγκαίες λύσεις για να υπάρξει, για να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα στα καύσιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στο ρεύμα, δεν υπάρχει περιθώριο στο συνταξιούχο να ζήσει, να πάρει ένα δώρο στα εγγόνια, ένα δώρο στα παιδιά. Γι' αυτό θα επαναφέρουμε και ζητάμε να επανέλθει και να νομοθετηθεί η 13η και η 14η σύνταξη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σφαγγενάκη, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.